Θέλω να σας πω πόσο χαίρομαι πολύ που σας συναντώ, που ανοίξατε εδώ το σπίτι σας στην Κόρινθο, στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Τι κάνετε εδώ, πώς είστε? Μια χαρά, περνάω ήσυχα. Σε ευχαριστώ και καλώς ήρθατε. Έχω πάθει 4 εφράγματα, τα 2 flatline. Το χειρότερο ήταν το 11 που έπεσα σε κόμμα επάνω σε μια επέμβαση καρδιάς. Πέθανα. Δεν το βάζετε κάτω. Μέσα μου πιστεύω ότι δεν έχω τίποτα και έτσι λειτουργώ. Και βλέπω και ένα κλεισάκι μέσα στο σπίτι. Προφανώς πιστεύετε στο Θεό πάρα πολύ. Όλη η οικογένεια. Η τελευταία μου σκέψη, καθώς έσβηνα, ήταν «Παναγιά μου, σώσε με». Και δεν το είχα πει μέχρι τότε. Και όταν ξύπνησα μετά από 3 μέρες στην εντατική, ένιωθα εδώ ένα πράγμα σαν να λέει «Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία». Έχετε και 2 υπέροχα παιδάκια. Τα μανάρια μου. Τα παιδιά μου είναι, τα αγαπάω, τα λατρεύω, γι' αυτά ζω, γι' αυτά κάνω ό,τι κάνω. Θέλατε πάντα να γίνετε πατέρας? Είχα αποφασίσει ότι δεν θα παντρευτώ και δεν θα κάνω οικογένεια στα 40 μου. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, είπα ότι αυτή η γυναίκα είναι για σύζυγος και μάνα και την έψησα να με παντρευτεί. Να ρωτήσω την ηλικία σας, θα μου την πείτε? 62. Και τις μισές ώρες της ημέρας από το ανάποδο, 26. Έτσι. Την δεκαετία του 80 ήσασταν ιδιαίτερα δημοφιλής από τις ταινίες. Μηχανή και γυναίκες, δεν υπήρχε τίποτα άλλο τότε. Σας κυνηγάει ακόμα όρος ο Μπίλιας? Ναι, ναι, παντού. Τι σας λένε στον δρόμο? Στον φωνάει Μπίλιας. Σας ενοχλεί? Καθόλου, μ' αρέσει, δεν με ενοχλεί καλέ. Είχατε επιτυχίες τότε στις γυναίκες? Ναι, γιατί ήμουν ο πιο ωραίος χοντρός. Να σου πω ένα μυστικό. Πολλές γυναίκες γουστάρουν τους χοντρούς. Δεν είναι τα τεκνά μόνο. Τα τεκνά είναι για ένα σέλφι. Είμαι τυχερός γιατί είχα και τον μπουρμπούρ. Είχα λεφτά. Είχα το όνομα. Okay. Και ήταν πιο εύκολο για μένα από ότι ένα άλλο παιδί στα κιλά μου να περπατήσει που περπάτησα εγώ, ας πούμε, σαν φορά γυναίκες. Με τους τότε ηθοποιούς που ήσασταν μαζί στις ταινίες. Δεν μιλάτε με κανέναν. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Γιατί έτσι? Γιατί δεν τα βρίσκαμε. Δηλαδή ούτε με την Σοφία Λιμπέρτη? Όχι. Με τον Σταμάτη Γαρδέλη? Με τίποτα. Με κανέναν. Με κανέναν. Αυτοί μαζευόντουσαν διαμερίσματα και διαβάζανε Ρίτσο και παίζανε Σαββόπουλο. Και εγώ καβάλαγα το Μπολντόρ και πήγα στην παραλία Λιαγκόμενες. Σας έχει λείψει η δουλειά σας? Όχι. Μπορεί τώρα. Τώρα αρχίζει και μου ξαναρέσει. Όχι, δεν θα δουλέψω, δεν ψάχνω, δεν θέλω δουλειά. Αλλά τώρα αρχίζω και γουστάρω πάλι το χώρο, γιατί άλλαξε. Εγώ τον άφησα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν μέσα σε αυτό το χώρο. Μέσα στα καμαρίνια ή μέσα στα στούντιο και αυτά. Γιατί για αυτά που βγήκαν και στη φόρα, δηλαδή δεν είναι ένας χώρος που ένα παιδί θα είναι υγιής για ένα παιδί. Πήγα να αναφερθήκατε σε όλα αυτά που γίνονται. Θέλω και τη δική σας τη γνώμη. Λίγους βγάλανε. Πρέπει να βγάλουν και τους άλλους 40-50 που είναι. Υπήρχαν σκηνοθέτες που, αν δεν κοιμόσουν μαζί τους, δεν έπαιζαν ρόλο στην ταινία τους. Είχατε καταγγείλει κι εσείς, νομίζω, κάποια στιγμή για το γιο σας, ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρέμβαση. Μέσα από το Facebook, ναι, κάτι του είχαν κάνει ένα Mars, ένας ανώμαλος. Και με ειδοποίησε ότι μπαμπά κάποιος με ρωτάει περίεργα. Πήγα, μίλησα εγώ αντί του γιου μου και καλά να δω τι θέλει. Βρήκα το προφίλ του καθώς μιλάγαμε, το δημοσίευσα στα δικά μου social media και αυτά και θα κρύφτηκε μετά. Είχατε παίξει και στο remake, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Ας πει, έχω να μην έπαιζα ποτέ εκεί. Γιατί? Ήτανε πατάτα. Κοίτα, το 11 που κάναμε την τέσσερατη Ρόδα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου το αποτέλεσμα. Σας ενοχλεί που εξασφαλίζουν στο θέατρο ή στην τηλεόραση θέση άτομα τα οποία προέρχονται από reality και δεν έχουν σπουδάσει υποκριτική ή δεν είναι ηθοποιοί? Έχει ταλέντο κάποιος να προχωρήσει. Δηλαδή, ποιος δεν μπορεί να δεχτεί τον Τάνο? Σας αρέσει. Okay. Το παιδί είναι άξιο. Ήταν άξιο πριν μπει και είναι άξιο μετά που βγήκε. Έτσι είναι η εποχή μας πια. Απλώς έχουμε μάθει να κράζουμε. Εμένα δεν μ' άρεσε. Πώς είναι εδώ η καθημερινότητά σας? Είδα 2 μηχανές. Τη μία την έχετε από τότε, από τις ταινίες, μου είπατε. Θα πάω το μηχανάκι, ένα από τα μηχανάκια. Θα πάω μια βόλτα, θα πάω, ξέρω εγώ, θα βγω μια εθνική οδό. Μπορώ να πάω μέχρι Επίδαυρο.
εδώ τριγύρω, κάνω το χαβαλέ μου. Παρές δεν έχω εδώ τριγύρω. Μ' αρέσει το παρατσούκλι μου, είναι no man. Τι να ευχηθώ? Να ευχηθείς υγεία, ευτυχία, χαρά, δημιουργία και να χαμογελάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Χαρά μου ήτανε, χαίρομαι και εγώ, αν και δεν πολύ συνηθίζω. Μου φαίνεται με άνοιξες λίγο. Χαρά μου. Και μένα, να σε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Όποτε θες.